Το πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινά σε λίγο, θα είναι το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει κυρώσεις για την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι οι επιμέρους ενστάσεις κρατών μελών μπορούν να καμφθούν για να καταλήξουμε τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου, τιμές οι οποίες, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επαναφέρουμε την συζήτηση για ένα πλαφόν στη χοντρική τιμή φυσικού αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές ενέργειας και φυσικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του νέου σχεδίου Repower EU, το οποίο και η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί, απορροφώντας σημαντικούς πρόσθετους πόρους από τα αναξιοποιητά δάνεια του RRF. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, έτσι ώστε να συγκρατήσει στο μέτρο του εφικτού τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να επιστραφεί το 60% της υπερβάλλουσας αύξησης που έχουν καταβάλει νοικοκυριά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρχές του έτους. Και από τις αρχές Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας με παρεμβάσεις στην χοντρική αγορά, έτσι ώστε πρακτικά να εξουδετερωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ελελογισμένες. Θέλω να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την φορολόγηση στο ύψος του 90% των υπερκερδών των επιχειρήσεων χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι και αυτοί πρόσθετοι πόροι οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τέλος, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με αποφασιστικότητα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Έχουμε ισχυρούς συμμάχους και φυσικά έχουμε επενδύσει ακόμα περισσότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.